Θέλω να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και τη χαρά της επικοινωνίας και πάλι μαζί σας. Δέχτηκα την πρόσκληση όχι γιατί πιστεύω πως έχετε έλλειμμα λόγω Θεού. Κυρίως γιατί εγώ είχα την ανάγκη να σας δω και πάλι και να κρατήσουμε ζωντανή αυτή την ουσιαστική επικοινωνία και κοινωνία μεταξύ μας, η οποία διαρκεί τώρα 18 σχεδόν χρόνια, με τη χάρη του Θεού, κύριε Πρόεδρε. Και ομολογουμένως, εμπιστεύομαι, ευλογώ αυτή την προσπάθεια που γνωρίζω πολύ καλά και τις ρίζες της και τις προϋποθέσεις και το έργο. Το έργο που είναι έργο Θεού και ευλογία για την τοπική μας Εκκλησία. Στο πρόσωπο του καθώς Παμφίλου και όλων των συνεργατών του, ανδρών και γυναικών, έχω και εγώ πλήρη ανθρώπους εμπιστοσύνης που μπορώ κάθε φορά να βασίζομαι, να ζητώ χάρες, να νιώθω ασφαλής ως επίσκοπος και κυρίως να χαίρομαι και εγώ το έργο που επιτελείται στον τόπο μας και στην τοπική μας Εκκλησία. Έτσι λοιπόν δεν ήρθα να σας πω σοφίες, ούτε λόγους μεγάλους, ούτε σύνθετους, αλλά με αφορμή την είσοδό μας σε αυτή την τόσο κατανυκτική περίοδο της Εκκλησίας μας, να σταθούμε στους σταθμούς της. Πρώτα εγώ και μαζί και εσείς, κυρίως με λόγια καρδιάς, αλλά ταυτόχρονα διαπιστώνοντας εάν μπορούμε τι σημασία έχει αυτή η περίοδος σε αυτούς τους έσχατους καιρούς, όπως τους ονόμασε ο Πρόεδρος, που όντως είναι καιροί δύσκολοι. Μία περίοδος που δεν ξέρω πόσοι από εμάς θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι θα τη βιώσουμε. Το έχω πει επανειλημμένα, τουλάχιστον και εγώ ανήκω στη γενιά των Ελλήνων που μεγαλώσαμε σε ειρηνική περίοδο, που ο πόλεμος ήταν απλώς απόϊχος στα αυτιά μας, από τους παππούδες μας και κάπως από τους γονείς μας που και αυτοί την έζησαν την περίοδο σε μικρή ηλικία. Και έτσι νομίζαμε ότι έχουμε διασφαλίσει μια πορεία απόλυτα ειρηνική, απόλυτα ασφαλή και βεβαίως με διαρκή ανάπτυξη, όπως την ονομάζαμε, πιστεύοντας ότι πλέον ο πλουτισμός είναι γεγονός για όλους και μας είχαν πείσει ότι τίποτα δεν θα διαταράξει αυτή την πορεία. Έτσι απλώς διαπιστώναμε το έλλειμμα της πνευματικότητας, το έλλειμμα της παιδείας, το έλλειμμα της ηθικής και αναρωτιόμασταν αν θα μπορούσαν τα πράγματα να συνεχίσουν ως έχουν. Τελικά η ιστορία για άλλη μια φορά επαληθεύεται, διότι όταν έχεις έλλειμμα σε αυτά, όπως είναι η πνευματικότητα, η ηθική, η παιδεία, τότε διαπιστώνει κανείς ότι έρχεται και η στιγμή για να φανεί και ένα άλλο έλλειμμα. Αυτό που φαίνεται να μετράει περισσότερο στην εποχή μας και που οι άνθρωποι την ονομάζουν οικονομική κρίση. Τελικά, πλουτίσαμε με ξένα χρήματα, δανειστήκαμε περισσότερα από όσα μπορούσαμε να αποδώσουμε και σήμερα έρχονται κάποιοι να αναλάβουν τις ευθύνες ουσιαστικά του τόπου ως δανειστές, δημιουργώντας τις δικές τους προϋποθέσεις. Και εμείς για άλλη μια φορά καλούμεθα να πάρουμε αποφάσεις, να κρίνουμε τα πράγματα και κυρίως με πολύ σοφία και σύνεση να σταθούμε απέναντι στα γεγονότα. Και ο καθένας κατά τη δική του ευθύνη. Μια ευθύνη που δεν επιμερίζεται εξίσου σε όλους. Όχι, βεβαίως έχουμε όλοι ευθύνες, αλλά ο καθένας κατά την ευθύνη του, κατά την αξία που έχει αναλάβει και τη δύναμη που φέρει στα χέρια του, αλλά και τις ευθύνες που ο ίδιος ανέλαβε απέναντι στο λαό. Έτσι λοιπόν, καλούμεθα όλοι να σταθούμε σωστά απέναντι σε αυτά που συμβαίνουν. Είναι πράγματα και γεγονότα που θα σφραγίσουν την εποχή μας και από τα οποία θα κριθεί η πορεία του τόπου μας, της πατρίδας μας, των παιδιών μας και των παιδιών των παιδιών μας. Μακάρι ο Θεός να φωτίσει, να φανούμε όλοι αντάξει των περιστάσεων. Εύχεστε και προσεύχεστε. Δεν θέλω όμως να εξαντλήσω το χρόνο της ομιλίας μου σε αυτά τα γεγονότα που έτσι κι αλλιώς μαζί θα τα αντιμετωπίσουμε και τα αντιμετωπίζουμε. Αλλά με αναφορά και αφορμή τα όσα η Εκκλησία μας καλεί να ζήσουμε
τούτη την περίοδο, ίσως μπορούμε μέσα από αυτή την πορεία που ξεκινήσαμε ήδη του Τριωδίου να δούμε και πτυχές που αφορούν και τη στάση μας απέναντι σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Και βέβαια η Εκκλησία άρχισε να μας προετοιμάζει εδώ και δύο Κυριακές, ξεκινώντας από την Κυριακή του Ζακχαίου, παίρνοντας πάντοτε αφορμή από τα γεγονότα που το Ευαγγέλιο μας παρουσιάζει. Γύρω από αυτά περιστρέφονται οι ύμνοι της Εκκλησίας μας και εμείς καλούμεθα κάθε φορά να αντλήσουμε διδάγματα και να πάρουμε παραδείγματα. Έτσι λοιπόν, για δείτε, ξεκινάνε τα περιστατικά προετοιμάζοντάς μας για να εισέλθουμε στο Τριώδιο με πρόσωπα όπως ο Ζακχαίος. Ένα πρόσωπο μη θρησκευτικό. Ένα πρόσωπο δακτυλοδεικτούμενο στην εποχή του και στην περιοχή του. Ένας άνθρωπος που πλούτιζε εις βάρος των άλλων. Ένας άνθρωπος που κάθε άλλο παρά θα περίμενε κανείς ότι θα μπορούσε να συναντηθεί με τον Χριστό. Γιατί κάθε φορά αυτό λέγει η λογική. Ο Ζακχαίος τι σχέση θα μπορούσε να έχει με τον διδάσκαλο, με τον Μεσσία. Αυτός εκμεταλλευόταν τους ανθρώπους και ο Μεσσίας έρχεται να σώσει τους ανθρώπους. Αυτός είχε ήδη πλουτίσει και ο Χριστός είναι πάμπτωχος. Αυτός ξεχώριζε τον εαυτό του και οι άλλοι ήταν απλώς οι άνθρωποι σχεδόν του δρόμου που ακολουθούσαν τον διδάσκαλο. Κι όμως, για δείτε τι συμβαίνει. Απρόοπτα πράγματα, ανέλπιστα γεγονότα. Αυτός ο μικρός στο δέμας ανεβαίνει πάνω στη σικομοριά για να δει τον Χριστό. Ανέβηκε καταρχήν ίσως για να καλύψει το πρόβλημα που είχε του ύψους, αλλά ίσως και γιατί είχε μάθει να βλέπει αφιψηλού τα πράγματα. Γιατί όχι, μπορεί και αυτό να συνέβη. Για άλλη μια φορά ήθελε να δει από διαφορετική σκοπιά το τι συνέβαινε. Ανέβηκε από περιέργεια. Βεβαίως κάτι υπήρχε μέσα του, δεν μπορεί, για να κάνει αυτή την κίνηση που ξεπέρασε το περιβάλλον. Ίσως ξέχασε την τροπή. Σημασία έχει όμως ότι έκανε μία κίνηση που καταρχήν θα μπορούσε να μην σημαίνει τίποτα απολύτως. Κι όμως αυτή η κίνηση έφερε ένα αποτέλεσμα. Ο Χριστός στρέφεται σε Αυτόν. Πλήθος γύρω του. Πολλοί οι κάτοικοι που τον υποδέχονται. Και ο Χριστός απευθύνεται σε Αυτόν και μόνο. Και μάλιστα αναφέροντας και το όνομά Του. Δίνοντας αμέσως ένα στίγμα. Ότι είμαι εδώ για σένα. Ναι, για σένα σήμερα είμαι εδώ. Ζακχαίε, πέφσας κατάβυθι. Έλα γρήγορα. Και θέλω να μείνω στο σπίτι σου. Δεν αρκεί που τον φωνάζει, θα μπορούσε ο διάλογος να γίνει επί τόπου, όπως πολλές φορές συνέβη. Όχι, του ζητάει κάτι πολύ μεγάλο, κάτι πολύ ουσιαστικό, που έχει μεγάλη αξία και εκείνη την εποχή, όπως έχει κάθε εποχή, όταν κάποιος φιλοξενείται σε ένα σπίτι. Ο Ζακχαίος ασυζητητεί. Εκείνη τη στιγμή συγκλονίζεται. Ακούει το όνομά του, ο Χριστός τον προσέχει και τρέχει να τον υποδεχθεί στο σπίτι του. Εκεί όπου βεβαίως ο σκανδαλισμός είναι μεγάλος, όπως πάντοτε. Πολλούς σκανδάλισε ο Χριστός, γιατί έκανε πράγματα πέρα από τη λογική και πέρα από τα τετριμένα. Γιατί τολμούσε να κάνει πράγματα που δεν θα τα έκαναν αυτοί που έφεραν τον τίτλο του ανθρώπου που δίδασκε τον νόμο. Οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς. Για δες σε ποιο σπίτι πήγε. Αυτό είπαν αμέσως. Όπως θα το λέγαμε και εμείς κι ας είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας. Για δες που πήγε. Κι όμως, μέσα σε αυτό το σπίτι έγινε η σωτηρία. Μέσα σε αυτό το σπίτι ακούστηκαν τα λόγια ότι δίνω τα υπάρχοντά μου, τα μοιράζω στους φτωχούς, επιστρέφω όσους αδίκησα και ακόμη περισσότερο. Εκεί έγινε η μεταμόρφωση μιας ολόκληρης οικογένειας. Του Ζακχαίου, αυτού που μέχρι χθες ήταν ουσιαστικά στην απώλεια και σήμερα ζει τη σωτηρία συναντώντας τον Χριστό. Για δείτε, και βέβαια οι πατέρες λένε στον Νίκο, ο Χριστός εκεί ήθελε να φτάσει. Και μην πάει το μυαλό μας μόνο
στο κτίριο του σπιτιού. Ο Χριστός ζητάει με τον καθέναν από εμάς μια προσωπική συνάντηση. Γι' αυτό πορευόμαστε αυτή την περίοδο. Γι' αυτό ξεκίνησε με το παράδειγμα του Ζακαίου η Εκκλησία. Γιατί μας καλεί και εμάς σε μια προσωπική συνάντηση που θα βγει μέσα από μια πορεία για να φτάσουμε να κοινωνήσουμε αναστημένο Χριστό. Και ο Χριστός ζητάει να έρθει στον οίκο μας, στο σπίτι μας. Βεβαίως, αλλά ο κατεξοχήν οίκος είναι η καρδιά μας. Είναι ο έσω άνθρωπος. Είναι εδώ μέσα που θέλει ο Χριστός να κατοικήσει. Που θέλει να γίνει Κύριος του σπιτιού. Που θέλει να ανοίξουμε την πόρτα. Που θέλει να μπει και να μείνει. Γι' αυτό μας προετοιμάζει η Εκκλησία για μια τέτοια συνάντηση. Και δείχνοντάς μας τον Ζακχαίο μας λέγει «Μη φοβηθείς, μην δηλιάσεις». Μην μείνεις απλώς στο θέαμα. Κατέβα, καμιά φορά θα χρησιμοποιήσω μια επικίνδυνη λέξη, από το καλάμι που έχεις ανέβει. Κατέβα από τη σικομοριά. Πάψε να βλέπεις τα πράγματα αφιψηλού. Πάψε να έχεις την αυτάρκεια ότι κάτι είσαι. Και έλα κάτω, γιατί θέλω να είμαι στον οίκο σου σήμερα. Θέλω να μπω στην ψυχή σου. Θέλω να κατοικήσω στην καρδιά σου. Θέλω να σε μεταμορφώσω σε αυτό που θα σε κάνει ικανό να κοινωνείς μαζί μου και να ζήσεις την Ανάσταση. Να λοιπόν ο πρώτος σταθμός που ήδη βιώσαμε μέσα στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας, παίρνοντας ο καθένας την απόφαση να μπορέσουμε να κατέβουμε, γιατί αυτό το σπεύσας κατάβυθι είναι πολύ σημαντική κίνηση και θα μας την επαναλάβει και στην πορεία η Εκκλησία, για να καταλάβουμε ότι πρέπει να κατέβουμε για να είναι ο Χριστός κάτοικος του σπιτιού μας. Και έρχεται την επόμενη Κυριακή το θαύμα της Χαναναίας. Μια ειδωλολάτρησα, εδώ πια κι αν έχει κανείς να κάνει, με ένα γεγονός που όντως ξαφνιάζει. Ο Χριστός ποτέ δεν πήγε πέρα από τα όρια της Ιουδαίας. Ποτέ δεν πέρασε τα όρια προς την ειδωλολατρική πλευρά, όπου υπήρχε και ήταν η πόλη των ειδωλολατρών, γνωστές ότι ακόμη θυσίαζαν στους ψεύτικους θεούς. Κι όμως, σε αυτή την περίπτωση, έκανε την κίνηση. Έφυγε από τα όρια. Βγήκε πέρα από τα τετριμένα. Πέρα από εκεί που μέχρι τότε λειτουργούσε, θαυματουργούσε, κήρυτε. Και εκεί έγινε αυτό το γεγονός που μας διασώζει ο Ευαγγελιστής. Μια μάνα τον καλεί να θεραπεύσει την κόρη της. Για δείτε το περιστατικό. Γιατί πρέπει πάντοτε να παραδειγματιζόμαστε από αυτά που μας διασώζουν με αυθεντικότητα οι Ευαγγελιστές. Η μάνα κράζει και φωνάζει. Μέσα της υπάρχει μια θέρμη. Έχει απελπιστεί από όλους και από όλα. Το παιδί της δαιμονισμένο ταλαιπωρείται και ταλαιπωρεί. Η ίδια ξέρει πλέον ότι ανθρώπινα δεν υπάρχει καμιά ελπίδα. Έχει εξαντλήσει κάθε όριο και στους ψεύτικους θεούς και στους ανθρώπους. Έχει ακούσει για τον διδάσκαλο και κάνει και αυτή τη δική της υπέρβαση. Φεύγει και αυτή από τα δικά της όρια. Έρχεται σε αυτούς που είναι απέναντί της ουσιαστικά και εχθροί της. Και ζητάει τη θεραπεία του παιδιού της, είναι η αγάπη της μάνας, αναμφισβήτητα. Αλλά είναι και μια καρδιά που δέχεται και αυτή ένα συγκλονισμό μιας πίστεως. Πολύ μεγάλη πίστη, γιατί ο Χριστός με σκληρότητα ανοίγει έναν διάλογο μαζί της πολύ σκληρό. Δεν ήρθα, λέει, για σας. Εγώ ήρθα για τα παιδιά του Ισραήλ. Δεν πρόκειται ποτέ να δώσω την τροφή στα σκυλιά. Και αυτή η γυναίκα που φαίνεται δεν είναι τυχαία γυναίκα όντως, γιατί απαντά αμέσως με ετοιμότητα αλλά και με ακλόνητη πίστη και επιμένει. Ναι, αλλά και τα σκυλιά τρώνε από τα ψίχουλα που πέφτουνε από το τραπέζι των Κυρίων. Επιμένει, υπομένει την προσβολή, την ταπείνωση από τον Χριστό. Και αυτή λέγει όχι, μπορείς να το κάνεις εάν θέλεις. Εγώ το πιστεύω ακλόνητα αυτό. Λίγο πριν από αυτό όμως έχει συμβεί κάτι άλλο.
Ποιοι προτρέπουν τον Χριστό να τη διώξει? Οι μαθητές του. Αυτοί του λένε απόλυσέ τη, μας ενοχλεί. Για δείτε συμπεριφορά. Για δείτε ποιοι αποτρέπουν το θαύμα. Δείτε ποιοι λένε στον Χριστό διώξτηνε, διότι ήξεραν ότι δεν έχει καμιά δουλειά με αυτήν. Τι θέλει και φωνάζει? Δεν είναι δικιά μας, άρα διώξτηνε. Εμείς είμαστε εδώ. Κρατήστε τη αυτή τη σκηνή. Γιατί πολλές φορές πρέπει και εμείς να ελέγξουμε τους εαυτούς μας. Μήπως παγιδευόμαστε κάθε φορά σε παρόμοια περιστατικά. Γιατί ίσως καμιά φορά και εμείς δεν μπορούμε να αντέξουμε το γεγονός ότι ο Χριστός είναι για όλους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, αδελφοί μου. Πάρα πολύ σημαντικό. Ζούμε σε μια παράξενη εποχή. Και επιτρέψτε μου να πω ότι πολλές φορές και θεολογικά ταλαιπωρούμεθα. Και μπροστά μας θα έχουμε θέματα και ζητήματα. Γιατί χωρίς να θέλω να σας εμπλέξω σε πιο βαθιά νερά, θα προσπαθήσω να σας το πω όσο γίνεται πιο απλά. Είναι ο κάθε άνθρωπος ζωντανή εικόνα του Θεού? Αυτό είναι βασικό ερώτημα. Είναι όλοι οι άνθρωποι του Θεού? Πολύ βασικό ερώτημα. Πιστέψτε με. Γιατί αυτό που θα έπρεπε και είναι όντως αυτονόητο. Διότι ο άνθρωπος είναι το ξεχωριστό πλάσμα του Θεού. Είτε πιστεύει στο Θεό είτε δεν πιστεύει, δεν πάβει να είναι δημιούργημα θεϊκό που ξεχωρίζει από όλη την άλλη κτήση. Γιατί έχει την ελευθερία ακόμη να λέει και όχι στο δημιουργό του. Έχει τη δύναμη από τον δημιουργό να συνδημιουργεί, να δημιουργεί πολιτισμό. Είναι εξόριστος μεν, αλλά πλασμένος για τον παράδεισο. Και ο Χριστός ήλθε, πάντα άνθρωπο, σωθήνε. Ήρθε ο Χριστός να φέρει το φως σε όλους τους ανθρώπους. Λοιπόν, αυτό πολλές φορές τείνουμε να το αμφισβητήσουμε. Τείνουμε να πούμε ότι όχι, όλοι οι άνθρωποι δεν είναι εικόνες του Θεού. Αλλά ίσως μόνο οι εν Χριστώ να είναι εικόνες του Θεού. Και οι μη εν Χριστώ τι είναι? Εδώ για μένα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Γιατί έχω την αίσθηση ότι πάμε να μετατραπούμε στους μαθητές που λέγανε «Διώξτηνε, δεν είναι από μας». Δεν μπορείς εδώ να θαυματουργήσεις, διότι δεν πιστεύεις τον αληθινό Θεό. Ιδωλολάτρησα ήτανε. Στους ψεύτικους θεούς πίστευε. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και πρέπει πολύ προσεκτικοί να είμαστε στο τι σημαίνει για μας ο κάθε άλλος άνθρωπος. Ήρθε η Εκκλησία να μας πει ότι μόνο με πίστη μπορούμε να πορευτούμε για τη συνάντηση με τον Χριστό. Και αυτή η πίστη μπορεί να είναι η πίστη του κάθε ανθρώπου, που βεβαίως θα πρέπει να προχωρήσει στην πορεία εάν θέλει να συναντήσει τον αναστημένο Χριστό. Και ήρθε η σημερινή Κυριακή, η γνωστή του Τελώνου και του Φαρισαίου. Πλέον εισήλθαμε στην κατεξοχήν περίοδο, τη τόσο παρεξηγημένη πολλές φορές από τον σύγχρονο άνθρωπο ως μειόφιλε. Αλλά εδώ σήμερα μιλάω, δόξα τω Θεώ, σε ακροατήριο που ξέρει πολύ καλά από πού φέρει το όνομα αυτή η περίοδος και τι σημαίνει κατανυκτική όντως περίοδος του Τριωδίου. Η Εκκλησία μας ετοιμάζει ψυχικά και σωματικά. Μας εισαγάγει πλέον σε μία σταθερή πορεία με σταθμούς οι οποίοι σφραγίζουν κάθε φορά τη ζωή μας. Και έλεγα σήμερα το πρωί στο Κυριακάτικο κήρυγμα μία αλήθεια εξομολογητική. Θα έλεγε κανείς, μα καλά, δεν κουραστήκαμε τόσα χρόνια τα ίδια και τα ίδια? Κι όμως διαπιστώνει κανείς, και εγώ από τον ίδιο μου τον εαυτό,
όσο οριμάζουμε, γιατί όλοι οριμάζουμε, τόσο πιο πολύ ανάγκη έχουμε αυτή την περίοδο. Και τόσο δεν τη χορταίνει κανείς. Και τόσο κάθε φορά καλείται να τη βιώσει. Να την βιώσουμε σαν τρόπο ζωής. Γιατί εδώ πάλι ελοχεύει ένας κίνδυνος. Να περάσουμε αυτή την περίοδο επιδερμικά. Απλώς με τη συνήθεια, τα ήθη και τα έθιμα, ίσως τις εύκολες λύσεις κάποιας νηστείας στη συνέχεια ή με τη συνήθεια, κάτι να κάνουμε παραπάνω. Όχι, δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να παραμείνει ο στόχος μας, να παραμείνει η δίψα, να παραμείνει η εμπειρία, ο τρόπος της ζωής μας για τη συνάντηση με τον αναστημένο Χριστό. Να γίνει καθημερινότητα, να γίνει κάθε φορά μια αναζήτηση, όπως του Ζακχαίου και της Χαναναίας. Να είναι όντως μια αγάπη που θα μεγαλώνει μέρα με την ημέρα για να φτάσει στο γάμο. Αυτό καλούμεθα να βιώσουμε. Και καλούμεθα και πάλι από την Εκκλησία που είναι μάνα και ξέρει ότι κάθε φορά έχουμε ανάγκη αυτό τον γάμο, αυτή την πορεία προς τη συνάντηση, για να αντλήσουμε τη δύναμη και να μπορέσουμε να νιώσουμε ότι όντως είναι για μας η Βασιλεία, είναι για μας ο Χριστός, είναι για μας η κληρονομιά που έφερε στους ανθρώπους. Και έρχεται αμέσως να μας δώσει το στίγμα. Και οι δύο μπήκανε στο ναό, και ο Τελώνης αλλά και ο Φαρισαίος. Ο Φαρισαίος και ο Τελώνης. Αλλά για αυτούς ο ναός δεν ήταν το ίδιο. Ο Φαρισαίος μπήκε γιατί στην ουσία? Για να δικαιωθεί πού? Στο Θεό? Όχι. Στα μάτια του εαυτού του και στα μάτια των ανθρώπων. Αυτοθεωμένος. Είχε τηρήσει κατά γράμμα τον νόμο. Τίποτα δεν υστερούσε σε αυτόν. Ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος του νόμου, όπως τον ήθελε η εποχή του. Ζούσε με το γράμμα του νόμου, έδινε ελεημοσύνη στους φτωχούς, ήταν απόλυτα δικαιωμένος και φυσικά αυτό ήταν και το λάθος του. Ένιωθε πλήρη αυτάρκεια. Μπήκε στο ναό ως να ήταν απόλυτα δικός του, ανέβηκε τα κράσπεδα για να τον βλέπουν όλοι, και εκεί έκανε πως προσεύχεται, γι' αυτόν ήταν ίσως προσευχή, αλλά δεν ήταν προσευχή τελικά. Απλώς ήταν μια αυτοδικαίωση. Εγώ δεν είμαι σαν όλους τους άλλους. Τεράστιος ο κίνδυνος, όχι για αυτούς που είναι έξω, για μας που είμαστε εδώ. Εμείς κινδυνεύουμε από αυτό. Εμείς κινδυνεύουμε να πούμε δεν είμαστε σαν για αυτούς. Και αυτό είναι μεγάλη παγίδα για άλλη μια φορά. Βλέπετε, η Εκκλησία κάθε φορά μας βάζει μπροστά σε αυτό το κριτήριο. Τι είμαστε εμείς? Ποιοι είμαστε εμείς? Είμαστε ο Τελώνης ή ο Φαρισαίος? Θέλει πολύ ειλικρίνεια η απάντηση. Και θέλει πολύ αναζήτηση της αλήθειας για το τι είμαστε και πού είμαστε. Τι είναι η προσευχή μας? Είναι τελωνική ή φαρισαϊκή? Είναι αυτομεμψία ή αυτοδικαίωση? Είναι εξήδηση του ελέους για την κατάντια μου? Ή απλώς, καλά είμαι, σε ευχαριστώ που με έχεις έτσι και δεν με έκανες σαν κι αυτόν. Για δείτε πόσες φορές έτσι μας περνάει από το μυαλό. Γιατί ο Θεός μας ευλόγησε να ανήκουμε σε μια κίνηση, να έχουμε πνευματικό, να ζούμε μια ζωή με μέτρο, πολλές φορές τηρώντας αυτά που πρέπει, και έτσι μέρα με την ημέρα οικοδομείται μέσα μας μια κατάσταση. Εγώ κάτι είμαι. Αυτό το κάτι είμαι δεν μετράει. Το τι δεν είμαι μετράει. Και όταν δω τι δεν είμαι, τότε καταλαβαίνω την κατάντια μου και ότι είμαι ο τελευταίος των ανθρώπων. Τότε καταλαβαίνω ότι πρέπει να κρυφτώ πιο πολύ και από τον Τελώνη. Γιατί απλώς πολλές φορές το προσωπείο φόρεσα. Τη γλίτωσα γιατί οι συνθήκες δεν με άφησαν. Ή και αν έκανα ένα μικρό αγώνα. Ποιος είναι αυτός ο αγώνας? Μπροστά στον αγώνα που ο Κύριος θέλει από μένα, της ταπεινώσεως. Να αλλάξουμε τρόπο ζωής και να κάνουμε αμαρτίες? Όχι, προς Θεού.
Γιατί μέσα μας πρέπει να ψάξουμε. Μέσα μας πρέπει να δούμε ποιοι πραγματικά είμαστε. Και να αποφύγουμε την αυτοθέωση, αδελφοί μου. Κινδυνεύουμε πάρα πολύ από αυτό. Και στην εποχή μας που βοηθάει σε αυτό. Δυστυχώς η εποχή περιστρέφεται γύρω από την θέωση και την αυτοικανοποίηση και αυτοθέωση του ανθρώπου. Είναι ένας ανθρωποκεντρικός καθαρά πολιτισμός, ο οποίος θέλει να τονίσει το ανθρώπινο σώμα και ξέρουμε τι σημαίνει όλο αυτό στις διαστάσεις που ζούμε σήμερα στην εποχή μας. Θέλει να τονίζει τα ανθρώπινα επιτεύγματα ως τα μοναδικά, παραγωνίζοντας το Θεό από τη ζωή των ανθρώπων. Σε αυτό παγιδεύονται οι άνθρωποι του σύγχρονου πολιτισμού. Αλλά αν αυτοί έχουν μία δυνατότητα κάποια στιγμή να βρουν τον Θεό, εμείς παγιδευόμαστε όντας και πιστεύοντας τον Θεό από τον εγωισμό και την αυταρκία μας. Γι' αυτό έρχεται η Εκκλησία και λέγει, ξέρεις, δεν μπορείς να πορευθείς στη συνάντηση με τον Αναστημένο Χριστό αν παραμένεις με φαρισαϊκή νοοτροπία. Πρέπει να φτάσουμε στην τελωνική ταπείνωση, την αληθινή ταπείνωση. Και πάντοτε διασώζω μια εικόνα της ταπεινώσεως, γιατί δεν πρέπει να πούμε ποτέ την ταπείνωση που έχει η ταπεινοσχημία ή η ταπεινολογία. Αυτά είναι πολύ εύκολα. Πολύ εύκολα κανείς μπορεί να αρχίσει να αυτοταπεινολογεί, να με ψημεί, έτσι να λέει για τον εαυτό. Όχι, δεν είναι αυτό. Κρατάω μια όντως ζωντανή εικόνα του ταπεινού ανθρώπου που κάθε φορά την κηρύττω, γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι ταπείνωση. Ο ταπεινός, λέει, είναι σαν τη γη που όλοι την πατάνε. Έτσι είναι. Που σημαίνει ότι ο ταπεινός αντέχει τους πάντες. Είναι πάντοτε σταθερή. Ο ταπεινός είναι πάντοτε σταθερός στη σχέση του. Δεν κλονίζεται, δεν αμφιβάλλει, δεν φεύγει και είναι σαν τη γη γιατί. Γιατί η γη παίρνει την κοπριά, δηλαδή την ασχήμια και την κάνει ρόδο, την κάνει λουλούδια. Έτσι είναι, λέει, και ο ταπεινός άνθρωπος. Παίρνει τον άλλον τη στάση, πολλές φορές την αμαρτωλή, τη μεμψίμηρη, τη ζηλότυπη, τη φθοροποιώ και τη μεταμορφώνει σε καλοσύνη, σε αγάπη, σε συγχωρητικότητα, σε υπομονή, σε καρτερία. Αυτός είναι ο ταπεινός, που είναι ο πιο ισχυρός από τους ισχυρούς, γιατί ακριβώς είναι ταπεινός, γιατί ξέρει τον εαυτό του και έτσι μπορεί να αντέχει, να συγχωρεί, να ελεεί, να υπομένει, να επιμένει. Αυτή είναι η ταπείνωση. Ο Τελώνης είχε πλήρη συνείδηση του τι είναι και βγήκε δικαιωμένος, γιατί αρκούσε το ελέησόν με ο Θεός για να πάρει το έλεος. Ο Φαρισαίος παρέμεινε στην αυτάρκεια του εαυτού του και των καλών του έργων και δεν δικαιώθηκε από το Θεό. Και θα έρθει η επόμενη Κυριακή, όπου πλέον έχουμε την παραβολή του Ασώτου, την εμπειρία της εξορίας. Έρχεται η Εκκλησία να μας μιλήσει για τον Φιλέσπλανο Πατέρα, για την αληθινή και ουσιαστική μετάνοια, για την επιστροφή στον οίκο του Πατρός. Τι όμορφη εικόνα! Δεν υπάρχει ομορφότερη εικόνα από αυτήν. Αν μπορούσαμε να τη διηγηθούμε στα παιδιά όπως θα έπρεπε, θα τα γεμίζαμε ελπίδα και δύναμη. Να νιώθουν πάντοτε ότι ο Θεός Πατέρας είναι ο Φιλέσπλαχνος Πατέρας που περιμένει. Δίνει την ουσία χωρίς κουβέντα. Του το ζήτησε και το έκανε. Δεν διαλέχθηκε. Δεν είπε τίποτα. Πάρε. Γιατί είναι ο Πατέρας της αγάπης. Γιατί μας τα έδωσε όλα πλουσιοπάροχα. Μας έδωσε ό,τι είχε. Μας έπλασε κατ' εικόνα και ομοίωσή του όλους. Μας έδωσε αυτή τη χάρη της ελευθερίας. Και έτσι πολλές φορές ζητούμε και πηγαίνουμε μόνοι μας στην εξορία. Και πήρε ο Υιός και έφυγε και καταναλώνει την περιουσία και σπαταλάει τα πάντα και ζει άσωτα. Αλλά έρχεται η ώρα όπου βλέπει την κατάντια του.
Είναι η συγκλονιστική στιγμή που ο άνθρωπος διαπιστώνει την πτώση του, την αμαρτία. Πού έφτασε. Αλλά παραμένει πάντοτε ζωντανή η εικόνα του Πατέρα και του οίκου του Πατρός. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε. Ότι η εικόνα που θα πρέπει να έχουν οι άνθρωποι, τα παιδιά μας, τα εγγόνια, αυτοί που μας προσεγγίζουν για το σπίτι του Θεού, πρέπει να είναι εικόνα αγάπης και μόνο αγάπης. Γιατί δυστυχώς πολλές φορές η εικόνα που δίνουμε είναι εικόνα ελέγχου, νόμων, κανόνων, απαιτήσεων, σκληρότητας, πειθαρχίας. Όλα αυτά που στην ψυχή πολλές φορές ενός εφήβου μετράνε ως δυναστεία που τον καταδυναστεύει. Θα μου πείτε, δεν τόνιωσε και ο μικρός γιος αυτό, γιατί έφυγε. Τελικά όμως καλή εικόνα είχε. Έφυγε γιατί έπρεπε να δοκιμάσει. Γιατί ο Θεός μας αφήνει να δοκιμάσουμε την πτώση για να ζήσουμε τη μεγάλη μετάνοια. Πολλές φορές λέγουν οι πατέρες και οι ασκητές μάλιστα, επιτρέπει την πτώση στην αμαρτία για να ζήσεις τη μεγάλη μετάνοια, γιατί αυτό τελικά μετράει. Δείτε τον μεγάλο αδελφό, μπήκε ή δεν μπήκε, κανείς δεν ξέρει. Μακάρι να εισήλθε στη χαρά. Αλλά δεν μας το λέγει. Μας βάζει εμάς να αναμετρηθούμε με αυτόν. Μήπως και σε αυτή την περίπτωση πολλές φορές παίρνουμε αυτή τη στάση. Γιατί συγχωρεί τόσο πολύ. Γιατί δέχεται και αυτούς. Μα δεν βλέπει τη διαφορά. Μα δεν βλέπει τι κάνουμε και τι κάνουν. Μα δεν νιώσαμε τι είναι ο Θεός Πατέρας. Αγάπη εστί. Άρα αγαπήσαμε εμείς ποτέ. Αλήθεια το έχετε βάλει αυτό το ερώτημα. Τι σημαίνει αγάπη. Η παραβολή μας το δείχνει. Τον περίμενε και τον διέκρινε από μακριά. Θα έλεγε κανείς ότι ήταν σχεδόν βέβαιος ότι θα γυρίσει. Και την ώρα που του έδινε, του έλεγε ουσιαστικά, δοκίμασε να δεις. Αλλά έλα πάλι, εδώ που έχεις τόπο, χώρο και μόνο αγάπη. Αυτός είναι ο Θεός μας. Αυτός είναι ο Πατέρας μας. Αυτός είναι ο Χριστός μας. Αυτόν πάμε να συναντήσουμε. Ένα πράγμα ζητάει από μας, την αληθινή και ουσιαστική επιστροφή και μετάνοια. Αυτή τη μετάνοια που πρέπει να μεταμορφώσει τον έσω άνθρωπο, που θέλει να γυρίσει πίσω, ζητώντας τίποτα. Ήρθε και είπε, κάνε με τον τελευταίο δούλο σου. Και ξαναέγινε ο Υιός ο αγαπητός και γεύτηκε τη χαρά του πανηγυριού. Αυτό το πανηγύρι μας περιμένει και μας στο τέλος της πορείας. Αρκεί η μετάνοια να είναι ένα διαρκές βίωμα. Δεν είναι στιγμιαίο γεγονός. Δεν είναι η μετάνοια απλώς ζητώ συγγνώμη από το Θεό. Η μετάνοια ως τρόπος ζωής είναι μια διαρκής επιστροφή στην αγκαλιά του Θεού Πατέρα. Είναι μια διαρκής εμπειρία ότι ο Θεός είναι ο Πατέρας μου. Και κάθε φορά επιστρέφω σε Αυτόν ξέροντας ότι έσφαλα. Και κάθε φορά με αγκαλιάζει και κάθε φορά μου δίνει τη δύναμη να συνεχίσω και κάθε φορά με περιμένει και όταν πέσω ξανασηκώνομαι. Είναι αυτό που ρώτησαν, τι κάνετε εδώ στο μοναστήρι. Πέφτουμε και σηκωνόμαστε, πέφτουμε και σηκωνόμαστε. Αυτό είναι η μετάνοια. Δεν είναι κάτι που έγινε, είναι κάτι που γίνεται κάθε μέρα. Όλη αυτή την περίοδο, αυτή την εμπειρία η Εκκλησία μας καλεί να ζήσουμε. Όχι με απελπισία, αλλά με ακλόνητη εμπιστοσύνη στο Θεό Πατέρα που μας περιμένει, που μας έχει, που είμαστε είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε παιδιά Του. Και δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα να ξέρουμε ότι γινόμαστε και κληρονόμοι Του. Αυτόν τον Θεό Πατέρα συναντάμε. Αυτόν τον Χριστό θα κοινωνήσουμε που μας κάνει συγκληρονόμους της Βασιλείας των Ουρανών. Και έρχεται και η Κυριακή της Κρίσεως. Εδώ πλέον προστίθεται ένα ακόμη στοιχείο. Νιώσαμε και βιώσαμε στην παραβολή του Ασώτου την αγάπη του Θεού, του Πατέρα. Τώρα πρέπει να δώσουμε και εμείς τη δική μας αγάπη στον αδελφό. Είναι η περίφημη παραβολή της Μελούσης Κρίσεως.
Συνηθίζω όταν τελώ τους αγιασμούς στα σπίτια Γαλήνης, στα συσίτια, εκεί όπου πολλές φορές καλούμε για να ξεκινήσει και πάλι η προσπάθεια. Αυτή η προσπάθεια που όντως αυτή την περίοδο δικαιώνει τον κόπο της Εκκλησίας μας και όλων σας και σας ευγνωμονώ και σας ευχαριστώ. Αυτή η εποχή μας επεφύλασε και αυτό, να πρέπει να διασφαλίζουμε τουλάχιστον ένα ζεστό πιάτο φαγητό για τον κάθε άνθρωπο. Και διαβάζω αυτή την περικοπή για να ζήσουμε και να καταλάβουμε τι ο Χριστός θέλει πλέον από μας. Και πολλές φορές διαβάζω και σε γλώσσα απόλυτα κατανοητή και βλέπω ανθρώπους να συγκλονίζονται. Γιατί εκεί ο διάλογος είναι όντως ένας αληθινός διάλογος. Όταν το ρωτάνε και πότε σε είδαμε και σε ταΐσαμε και σε ποτίσαμε και σε επισκεφθήκαμε στη φυλακή και σε ντύσαμε, και απαντά όταν το κάνατε για αυτόν τον ελάχιστο αδελφό μου, το κάνατε σε μένα. Σε μένα. Εκεί τον συναντάμε. Εκεί μας περιμένει. Δεν είναι κοινωνικό έργο με την έννοια που θα μπορούσε να το κάνει το κράτος ή κάποιος οργανισμός. Για μας είναι ανάγκη ψυχική, είναι ανάγκη ζωής. Είναι ο Χριστός μας. Στον οποιοδήποτε. Χωρίς εξαίρεση. Το έχω πει επανειλημμένα, δεν μπορώ να αντέξω στην ιδέα ότι θα μπορούσε ποτέ ένας ορθόδοξος πιστός και ένας αληθινά Έλληνας να ξεχωρίσει τους ανθρώπους στους δικούς μας και στους άλλους, σε αυτούς που θα φάνε και σε αυτούς που δεν θα φάνε. Πώς μπορούν κάποιοι άνθρωποι και το λένε? Εγώ έχω μείνει εκστατικός. Δεν μπορώ να το χωρέσω στο μυαλό μου. Πώς μπορεί να πει ένας άνθρωπος εν ονόματι οποιασδήποτε ιδεολογίας του ότι εγώ θα δώσω στους δικούς μου και ας πεθάνουν οι άλλοι? Είναι απλησίαστο. Είναι αδιανόητο. Και να το λέει αυτό Έλληνας ορθόδοξος, είναι δυνατόν? Πού είναι ο Χριστός που θα δίνει πρώτα στους άλλους? Βλέπετε αδελφοί μου πόσο μπορεί να ξεφύγουμε από τη μια στιγμή στην άλλη εν ονόματι μιας κρίσεως και να χάσουμε ό,τι πιο αληθινό έχουμε, την αγάπη που δεν διακρίνει, που δεν ξεχωρίζει, που δίνει τα πάντα χωρίς να περιμένει τίποτα. Αυτό δεν είναι το κήρυγμά μας? Αυτή δεν είναι η εμπειρία των Αγίων μας? Αυτό δεν είναι ο Χριστός μας? Αυτό δεν έγινε ο Παύλος στη σπάση τα πάντα? Εμείς, δόξα τω Θεώ όμως, και δεν έχουμε κανένα παράπονο. Και πιστέψτε με, πολλά ξεκίνησαν από τον τόπο μας, όχι προφητικά, αν θέλετε με κάποια διέστηση, αλλά κυρίως γιατί ακριβώς θέλουμε πάντοτε αυτό το κήρυγμα της αγάπης να είναι πράξη στην κάθε ενορία, στην κάθε κοινότητα, στο κάθε σπίτι. Και σήμερα στρέφονται πολύ προς την προσπάθεια που κάναμε να καθιερώσουμε σταθερά ότι πρέπει όλοι να έχουν φαγητό, να έχουν στέγη, να έχουν ρούχα, να έχουν προστασία, να έχουν φάρμακα, να έχουν ιατρική περίθαλψη. Αυτό που αλλού είναι ζητούμενο σε εμάς έγινε μια πραγματικότητα χάρη σε εσάς. Γιατί αυτός είναι ο Χριστός μας. Πόσα κηρύγματα να κάνεις και τι να πεις αν δεν μπορείς στην πράξη να δείξεις ότι αυτό γίνεται και είναι δυνατόν να γίνει. Έρχεται λοιπόν και μας λέγει, θέλεις να με συναντήσεις, θα με βρεις στο πρόσωπο του άλλου, με την αγάπη, με τη στοργή, με την επίσκεψη. Και αν δεν μπορείς να δώσεις χρήματα, δώσε φαγητό, και αν δεν μπορείς να δώσεις φαγητό, δώσε καλό λόγο. Σίγουρα όμως μοίρασε κάτι από τον εαυτό σου. Δώσε κάτι δικό σου. Αυτό έχει αξία. Το δίλεπτο της χείρας. Ο Κύριος επίνεσε ακριβώς αυτό, ότι αυτό που δίνεις με στέρηση έχει αξία και ανταποκρίνεται στη δική του αγάπη. Και έρχεται η Κυριακή της Συγγνώμης, όταν η Εκκλησία θα μας παρουσιάσει άλλη μια εξορία, την εξορία του Αδάμ από τον Παράδεισο. Ο Αδάμ και η Εύα αρνήθηκαν την αγάπη του Θεού.
Κριτήριο της αγάπης ήταν να μην πάρουν από τον καρπό ενός δέντρου. Όλα τα άλλα ήταν δικά τους. Αλλά προτίμησαν την αυτάρκεια, παρασύρθηκαν από τον διάβολο, πίστεψαν θα γίνουν θεοί και πήραν επάνω τους όλο το ανθρώπινο γένος. Και η Εκκλησία μας παρουσιάζει με θαυμάσιο τρόπο στους ύμνους της, την εξορία του Αδάμ. Αλλά εγώ θέλω να θυμίσω ότι είναι η Κυριακή της Συγγνώμης που θα ζήσουμε πρώτα ο Θεός και ελπίζω να είμαστε όλοι μαζί με υγεία. Γιατί έτσι ξεκινάει η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Με αυτή τη βαθιά μεγάλη συγγνώμη του ενός προς τον άλλο. Δεν υπάρχει ομορφότερο πράγμα. Δύο πράγματα είναι στη ζωή μας σημαντικά. Να νιώθουμε ότι έχουμε γύρω μας ανθρώπους εμπιστοσύνης και ότι μπορούμε να συγχωρούμε. Εάν έχεις αυτά τα δύο πράγματα, όντως η πορεία είναι πορεία συνάντησης με τον Χριστό. Την ίδια ώρα που εμπιστεύτηκε τους 12 μαθητές, την ίδια ώρα συγχώρεσε τον ληστή πάνω στο Γολγοθά. Έζησε την προδοσία, αλλά μπορούσε να συγχωρεί. Αρκούσε το βλέμμα του για να συγχωρήσει τον Πέτρο, που τρεις τον αρνήθηκε. Ο Ιούδας διάλεξε το δρόμο του, μη αντέχοντας την ταπείνωση της συγγνώμης. Να λοιπόν που έρχεται η ώρα της συγχώρεσης. Έρχεται η ώρα της συμφιλίωσης. Τι σημασία λέει έχει το δώρο σου, εάν νιώσεις ότι έχει κάτι ο αδελφός μαζί σου και δεν φροντίσεις να το διευθετήσεις. Είναι οι στιγμές που μετριόμαστε πλέον. Είναι οι ώρες που ιδιαίτερα στην εποχή μας θα πρέπει όλοι να μετρηθούμε. Τι σημαίνει για μας ο άλλος και πόσο έτοιμοι είμαστε να συγχωρήσουμε. Πολλοί πόνοι υπάρχουν στη ζωή των ανθρώπων. Μπορούμε να συγχωρήσουμε. Εκεί μετριόμαστε. Εκεί θα φανούμε αν είμαστε αντάξει τη συνάντηση με τον αναστημένο Χριστό. Όλα αυτά όμως έχουν ένα νόημα και σημασία όταν γίνονται σωστά και ορθά. Και έρχεται η Κυριακή της Ορθοδοξίας. Έρχεται η ώρα του θριάμβου της Ορθοδοξίας. Έρχεται η ώρα της αλήθειας της Εκκλησίας μας. Έρχεται η ώρα της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Όλα αυτά νοηματοδοτούνται για μας μέσα από την ορθή πίστη και την ορθόδοξη πορεία μας και παράδοση. Αυτό πρέπει να έχουμε ως βίωμα και αυτό καλούμεθα να κάνουμε πραγματικότητα την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Απλώς να πάρω αφορμή να σας πω ότι είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Μια Ορθόδοξη Εκκλησία που παλεύει με όλες τις δυνάμεις να φέρει τη μαρτυρία της αλήθειας σε ολόκληρο τον κόσμο. Πιστέψτε με, δεν είναι καθόλου εύκολο στη σύγχρονη εποχή μας. Γιατί ως Ορθόδοξοι έχουμε πάνω μας βάρη ιστορίας, μιας ιστορίας που πολλές φορές έχει τραυματίσει τις εκκλησίες, έχει εχμαλωτήσει τις εκκλησίες, αλλά κρατάμε ανώθευτη την πίστη. Έτσι σας καλώ να εύχεστε και να προσεύχεστε, παρόλες τις δυσκολίες που υπάρχουν. Φαίνεται ότι θα γίνει ένα γεγονός που θα σφραγίσει την εποχή μας μετά από εκατοντάδες χρόνια. Το γεγονός της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Μην πείτε ότι είναι Οικουμενική Σύνοδος, δεν είναι. Μην περιμένετε ότι θα γίνουν κοσμοϊστορικές αλλαγές, δεν θα γίνουν. Ένα μόνο θα συμβεί. Για πρώτη φορά, μετά από αιώνες, οι Ορθόδοξες Εκκλησίες που συγκροτούν τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία θα βρεθούν επί το αυτό. Και μόνο αυτό αρκεί. Το Πνεύμα το Άγιο θα λειτουργήσει μέσα από αυτή τη συνάντηση. Τα αποτελέσματα της οποίας ο Θεός θα τα φέρει και εμείς θα τα βιώσουμε, ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Σίγουρα όμως θα είναι μια εμπειρία. Θα είναι ίσως μια αρχή. Εσείς να εύχεστε και να προσεύχεστε εμπιστευόμενοι τους επισκόπους μας και τους επισκόπους σας ότι θα είναι μια ευλογημένη στιγμή. Θα ακουστούν πολλά, λέγονται πολλά. Όλα αυτά είναι μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας γνωστά. Πάντοτε έτσι συνέβαινε. Η ιστορία μας είναι γεμάτη
και πλημμυρισμένοι από τέτοια γεγονότα που είχαν αντιπαράθεση, διάφορες γνώμες, απόψεις. Τελικά όμως μέσα από την ενότητα μένει πάντα η αλήθεια. Εσείς αυτό να εύχεστε. Ένα λόγο μόνο θα σας πω, γιατί θέλω να είστε κοινωνοί μιας αλήθειας. Όταν οι προκάτοχοί μας πριν από 50 και περισσότερα χρόνια, αλλά βασικά πριν από 50 χρόνια, ξεκινούσαν αυτή την σύνοδο να την προετοιμάζουν και πέρασαν 50 χρόνια. Δηλαδή σχεδόν είχαν ξεκινήσει και πριν γεννηθώ εγώ. Είχανε μέσα τους ένα όραμα ενότητας του χριστιανισμού. Γιατί ήταν μετά τον πόλεμο. Τα χριστιανικά κράτη είχαν αιματοκυλήσει 2 φορές τον κόσμο με εκατομμύρια νεκρούς και ένιωθαν όλη την ανάγκη να ζητήσουν συγγνώμη γι' αυτό. Γιατί από χριστιανικά κράτη είχε προέλθει και είχαν γίνει 2 παγκόσμιοι πόλεμοι. Τότε νόμισαν ότι ήρθε η ώρα ο χριστιανισμός να ενωθεί. Και ξεκίνησαν οι προσπάθειες και όλα προσανατολίζονται προς αυτό το γεγονός. Σας βεβαιώνω ότι αυτό το γεγονός πλέον έχει εκλείψει. Τώρα με αυτό χάθηκε στον δρόμο. Δεν θα γίνει τουλάχιστον όσο ζω εγώ και εσείς. Σας το διαβεβαιώνω. Το όραμα χάθηκε. Η πραγματικότητα είναι σκληρή. Μπορεί να παραμείνουν κάποιοι τρόποι διαλόγου, κάποιες κοινωνικές συναναστροφές. Επιφέρουμε το όνομα μόνο του χριστιανού, αλλά μέχρι εκεί. Αυτό που θα πρέπει να προσευχόμαστε από εδώ και πέρα, και σας το λέω με απόλυτη επισκοπική ευθύνη, είναι η ενότητα της Ορθοδοξίας. Εμείς πλέον και η διάδοχή μας θα φέρουμε την τεράστια ευθύνη της ενότητας της Ορθοδοξίας, όχι του χριστιανισμού. Αυτή είναι η πραγματικότητα, όπως τουλάχιστον εγώ τη βιώνω, έχοντας αρκετή εμπειρία, αρκετά χρόνια, και στα διορθόδοξα και στα διχριστιανικά πράγματα. Άρα λοιπόν προσευχή ενότητας. Γιατί αυτή είναι η πεμπτουσία μας. Αν χάσουμε και αυτό, τότε τι μαρτυρία να δώσουμε. Ποιος να μας πιστέψει. Γιατί αδελφοί μου, σας το έχω ξαναπεί, έχουμε ένα μεγάλο βάρος εθνικών εκκλησιών. Είμαστε εθνικές εκκλησίες. Και οι γεωπολιτικές εξελίξεις τραυματίζουν την ενότητά μας πολλές φορές. Δυστυχώς. Και ζούμε πάλι την περίοδο που ο κόσμος λες και θέλει να χωριστεί και πάλι στα δύο. Σε Ανατολή και Δύση. Ως μειόφιλε. Και εμείς είμαστε μέσα σε αυτό το γεγονός που πρέπει να κρατήσουμε ενωμένη την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο καθένας από τη δική του σκοπιά. Γι' αυτό μην παρασύρεστε. Μην βιαζόμαστε να λέμε μεγάλες κουβέντες. Μην βιαζόμαστε να βγάζουμε συμπεράσματα. Γίνεται τεράστια προσπάθεια να βρεθούμε επί το αυτό, να δώσουμε έστω αυτή τη μαρτυρία της ενότητας, να κλείσουμε τις εκκρεμότητες των θεμάτων που δεν ευωδώνονται και ίσως να βάλουμε μια καινούργια καλή αρχή για να κρατάμε πλέον την ενότητα της Ορθοδοξίας που πρέπει να την κρατήσουμε ακέραιη, όπως την παραλάβαμε από τους πατέρες μας και όπως πρέπει να την παραδώσουμε στους διαδόχους μας. Και ολοκληρώνω με συντομία. Στη συνέχεια η Εκκλησία θα μας καλέσει σε έντονη προσευχή, δίδοντάς μας το παράδειγμα του Γρηγορίου του Παλαμά. Είναι η προσευχή, αυτό το μέγα δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Αυτή η προσευχή που δεν εξαντλείται μόνο μέσα από τη λατρεία, αλλά γίνεται και εσωτερική κατάσταση. Ο άνθρωπος γίνεται πανεπιστήμων όταν μπορεί να προσεγγίσει όντως την προσευχή που η Ορθοδοξία κρατάει ζωντανή. Αυτή την προσευχή που δίνει εμπειρία ακτής του φωτός στους Αγίους. Αλλά μέσα από αυτούς μπορούμε και εμείς να έχουμε αίσθηση και εμπειρία της αυθεντικής προσευχής στο ζωντανό Θεό. Στα μέσα της πορείας θα μας προβάλλει το σταυρό μας, του Κυρίου μας, για να αντλήσουμε δύναμη. Τη χρειαζόμαστε. Έχουμε προχωρήσει με την νηστεία του σώματος. Έχουμε προχωρήσει με την εμπειρία της προετοιμασίας της ψυχής μας. Χρειαζόμαστε την προσκύνηση του Τιμίου Σταυρού. Για να δούμε ότι τελικά μέσα από μια σταυρόσιμη πορεία
θα φτάσουμε κι εμείς στην εμπειρία της Αναστάσεως. Και όλα αυτά ως μία κλίμακα. Εξού και θα έρθει η Κυριακή που θα εορτάσουμε τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, τον ηγούμενο του Σινά, που μέσα από μία εκπληκτική προσωπική εμπειρία, αλλά και μέσα από το καταστάλαγμα της εμπειρίας των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας, μας δείχνει την πορεία των αρετών, καλώντας μας να βαδίζουμε πάντοτε βήμα-βήμα. Και αυτή, ξέρετε, είναι η πνευματικότητα της ζωής μας. Δεν θα φτάσουμε. Ακόμη λένε οι πατέρες και στην αιωνιότητα μια πορεία θα είναι. Αρκεί να πορευόμαστε προς αυτό που είμαστε προορισμένοι να ζήσουμε, την αιωνιότητα και τον παράδεισο. Και βεβαίως όλα αυτά με επιστέγασμα ότι αυτή η πορεία είναι για όλους, όπως ήταν και για την Μαρία την Αιγυπτία. Αυτή την γυναίκα, την πόρνη γυναίκα, την αμαρτωλή που θυμίζει την πόρνη του Ευαγγελίου, αλλά που τελικά γεύεται τη χαρά της κοινωνίας με τον αναστημένο Χριστό, για να έχουμε όλη ελπίδα ότι όλοι μπορούμε να γευτούμε αυτή τη χαρά, αρκεί να φτάσουμε εκεί, στην κοινωνία με τον Χριστό. Θέλω με αυτό να τελειώσω. Ξέρετε, πολλές φορές αναπτύσσονται τάσεις και μέσα στη θεολογία μας και μέσα στον εκκλησιαστικό μας βίο. Υπάρχει μια τάση που λέγει ότι αρκεί η ασκητική πορεία για να μπορεί κανείς να φτάσει στην τελειότητα. Υπάρχει μια άλλη τάση που λέει αρκεί κανείς να έχει όντως την αγάπη και σε σχέση με το Θεό και με τους αδελφούς του να βρει τη σωτηρία. Υπάρχει και μια άλλη τάση που λέγει αρκεί κανείς να λειτουργεί, να ζει την ευχαριστία δηλαδή, με άλλα λόγια, μέσα στην ενοριακή του και εκκλησιαστική του ζωή, και αυτό θα τον φέρει στη σωτηρία. Επιτρέψτε μου να πω πολύ απλά. Χρειαζόμαστε και τα τρία. Δεν μπορείς να βιώσεις την ευχαριστία, δηλαδή τη Θεία Λειτουργία, και θα χαρώ μια φορά να δείτε πώς τη διδάσκουμε στα παιδιά το τελευταίο καιρό, εάν δεν έχεις μέσα σου την αποφασιστική στάση να ζήσεις ασκητικά. Δεν σημαίνει να φύγεις στα μοναστήρια, ούτε στα βουνά και στα όρη, αλλά να έχεις αυτή την πορεία που ο λειτουργικός χρόνος της Εκκλησίας μας καλεί να έχουμε. Μα τι άλλο από άσκηση είναι όλο αυτό που περιέγραψα. Και ταυτόχρονα, ούτε η ευχαριστία έχει νόημα, ούτε η άσκηση, εάν στην πράξη της ζωής μας δεν κρατήσουμε την αγάπη στον αδελφό. Και τα τρία μαζί είναι αυτά που ο Χριστός μας καλεί να βιώσουμε με ένταση ετούτη την περίοδο, για να γίνουν τρόπο ζωής και να είμαστε πάντοτε άνθρωποι της Αναστάσεως. Αμήν. Καλό Τριώδιο σε όλους.